Γεια καλώ ήρθατε στα Σήμερα 2 Δεκάτου του 2023, καλή σε εβδομάδα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Καθώ οι περισσότεροι από εσά χρησιμοποιείτε το YouTube για να ψυχαγωγηθείτε ή για να ενημερωθείτε όπω κάνετε από τα κρυπτο νέα, θέλω να σα πω δύο ειδήσει που ίσω σα ταλαιπωρήσουν, α πούμε, τι επόμενε μέρε και μήνε. Καθώ να πούμε για αρχή ότι το YouTube δοκιμάζει ένα νέο κανόνα με 3 strike. Αυτό σημαίνει με πάρα πολύ απλά λόγια ότι αν πολλοί από εσά βλέπετε YouTube βίντεο και το λεγόμενο adblock, δηλαδή έχετε κάποιο εργαλείο για να μπλοκάρετε τι διαφημίσει του YouTube. Το YouTube δοκιμάζει πειραματικά αυτή τη στιγμή σε κάποιου χρήστε σε κάποιε χώρε να του στέλνει ένα μήνυμα που να του λέει ότι αν εντοπίσει το YouTube ότι χρησιμοποιείτε adblock, θα έχετε τρει ευκαιρίε να το βγάλετε. Αν δεν το βγάλετε, θα σα αποκλεί πλήρω από το YouTube και δεν θα μπορείτε να βλέπετε βίντεο. Αυτό ξαναλέω είναι σε πειραματικό στάδιο και μπορεί να μην συμβεί ποτέ σε μεγάλη κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, το YouTube προετοιμάζεται με μεθόδου για να σταματήσετε να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο adblock για να μπορείτε να βλέπετε τι διαφημίσει για να πληρώνετε το YouTube. Πέρα από αυτό όμω, εμεί ω YouTuber, όπω ξέρετε, μπορούμε μέχρι στιγμή να ρυθμίζουμε τι διαφημίσει μπορείτε να δείτε. Και όταν λέω διαφημίσει, δεν εννοώ το περιεχόμενο τη διαφήμιση, αυτό είναι στοχοποιημένο σε κάθε έναν από εσά ξεχωριστά. Αλλά μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλουμε τι λεγόμενε skippable, no skippable ή αν θα μπαίνουν στην αρχή, μέση ή τέλο του βίντεο. Παρ' όλα αυτά, ξεκινώντα από το Νοέμβριο, το YouTube μα αποκλεί ω δημιουργού από το να επιλέγουμε τι είδου διαφήμιση θέλουμε βίντεό μα και ουσιαστικά ω δημιουργή, όχι μόνο εγώ και όλη η υπόλοιπη κοινότητα στο YouTube, θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει διαφημίσει το βίντεό τη ή όχι. Δηλαδή, σαν σου λέει το YouTube, ή θέλει να πληρώνει ή δεν θέλει. Και εννοείται ότι από εδώ και στο εξή, το YouTube θα αποφασίζει αποκλειστικά πόσο μεγάλη, μικρή ή πού θα μπαίνει η διαφήμιση στα βίντεο στο YouTube. Οπότε υπολογίζω ότι του επόμενου μήνε η εμπειρία σα με το YouTube με τι διαφημίσει θα γίνει πολύ πιο εφιαλτική. Και όλα αυτά τα κάνει το YouTube πρώτον για να παίρνει πιο πολλά χρήματα και δεύτερον για να πείσει πάρα πολύ κόσμο να μπει στο YouTube Premium ουσιαστικά που είναι 10 ευρώ το μήνα που αυτό σου επιτρέπει να βλέπεις YouTube βίντεο χωρίς διαφημίσεις όπως καταλαβαίνετε και εμείς θα περάσουμε και στις ειδήσει μας και θα πάμε για αρχή στην FTX που ο κ. Σαμ ξεκινά τις δικαστικές του διαμάχες με το δεξί καθώς από το καλημέρα ξεκινάει να κατηγορεί τους δικηγόρους της FTX με τον δικαστή να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει και να σταματήσει τις βλακίες ας το πούμε έτσι ευγενικά παρόλα αυτά κάτι πάρα πολύ εκπληκτικό είναι ότι αν θυμάστε από τα πολύ παλιότερα επεισόδια στα κρυπτονέα όταν η FTX πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ήδη καταρρεύσει και δεν άνοικε πλέον στον κύριο Σαμ, ανήκε στου εκαθαριστέ, ένα hacker έκλεψε από την εταιρεία 7.749 Ethereum, τα οποία για έναν χρόνο καθόλουσαν ακίνητα και μία ημέρα πριν ξεκινήσει η δίκη του κυρίου Σαμ, αρχίνησαν όλα αυτά να μετακινούνται και μέχρι στιγμή έχουν μετακινηθεί 17 εκατομμύρια δολάρια, που έχουν μετακινηθεί σε διάφορου mixers, ανταλλακτήρια, DeFi και οπουδήποτε. Όλα αυτά τι τελευταίε 24 ώρε, λίγο πριν τη δίκη του κυρίου Σαμ. Περίεργο περάσουμε στα νομίσματά μα και θα πάμε στο WorldCoin, το οποίο οι αρχέ τη σκένεια ισχυρίζονται ότι οι δραστηριότητέ του αποτελούν κατασκοπία, καθώ ένα χρόνο μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του στη χώρα έχει παραβιάσει ήδη τον κανόνα περί προστασία δεδομένων του 2019 τη Κένιας. Παρ' όλα αυτά, το WorldCoin γνωρίζει τεράστια άνθηση σε αναδυόμενε οικονομίε όπω η Χιλή, διότι στη Χιλή ήδη πάνω από 200.000 χιλιανοί έχουν ήδη σκανάρει τα μάτια του για να πάρουν 25 νομίσματα WorldCoin. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Gold Coin από τότε που ξεκίνησε τι δραστηριότητε του δεν τι ξεκίνησε σε χώρε όπω η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία και τα σχετικά. Ξεκίνησε από τι λεγόμενε αναδυόμενε οικονομίε. Διότι εκεί πέρα οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανάγκη τα χρήματα. Και αυτό προφανώ το έκανε το Gold Coin για να ξεκινάει να χτίζει μια μεγάλη βάση δεδομένων. Με δεδομένα που μπορεί να τα χρησιμοποιεί για διάφορου σκοπού. Και εμεί α συνεχίσουμε και θα πάμε στο Tezos, το οποίο συνεργάζεται με το μουσείο Musée d'Orsay αν δεν το έχω σκοτώσει το όνομα, το έχω σκοτώσει κατά πάσα πιθανότητα και η συνεργασία. Τους είναι με βάση τα NFT καθώς το μουσείο θέλει να προσφέρει αναμνηστικά NFT στους πελάτες του και συνεργάστηκε με το Tezos για να το πετύχει αυτό. Και όλα αυτά για μια έκθεση την οποία δεν θα τολμήσω να ξεστομίσω το όνομά της είναι όλη αυτή η κουμούτσα που βλέπετε στις οθόνες σας. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε ξεκλείδωμα νομισμάτων καθώς ο Οκτώβριος έχει πάρα πολλά νομίσματα για ξεκλείδωμα. Καθώς όπως βλέπετε από αύριο ήδη το SUI θα ξεκλειδώσει το 4% του supply του, το Axie Infinity θα ξεκλειδώσει το 11,5% του supply του 20 του μήνα και το Ape θα ξεκλειδώσει το 4,23% του supply του. Καθώ και το Optimus που αυτό ξεκλειδώνει σχεδόν κάθε μήνα, αν θυμάμαι καλά. Και μετά από το ξεκλείδωμα νομισμάτων θα πάμε στο τελευταίο τη ημέρα μα και θα πάμε στο Legacy. Ένα νέο game που θα ξεκινήσει στι 26 Δεκάτου του 2023. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα έρθει πάνω το Gala Game, θα είναι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Και το μοναδικό, α το πούμε έτσι, που έχει αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχει δημιουργηθεί με επικεφαλή τον δημιουργό του Fable. Ένα αρκετά ιδιαίτερο παιχνίδι για του γνώστε. Και αν σα έχω ήδη τραβήξει στην προσοχή, θα έχω και κάτω στην περιγραφή με τι πηγέ ένα AMA που είχαν κάνει ώστε να μάθετε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτό το game. Εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά με το bitcoin να στέκεται στι 28.000 δολάρια και, 28 και όπω βλέπετε είμαστε πολύ πάνω από αυτήν εδώ πέρα την αντίσταση. Και εγώ αναρωτιέμαι αν μπορούμε να την κάνουμε support. Αν χοροπηδήσουμε πάνω τη και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η άνοδο που είχαμε ήταν τόσο απότομη που το bitcoin ανέβηκε περίπου 4% μόλι σε 15 λεπτά. Με αποτέλεσμα αυτή η πολύ απότομη άνοδο όπω καταλαβαίνετε να έχει κάνει πάρα πολλά αλλά short να γίνουν liquidate και έχουν γίνει μέσα στη μέση liquidate 70 εκατομμύρια δολάρια από αυτή την απίστευτα απότομη άνοδο στο bitcoin. Και εμεί απλούστατα τα αναμένουμε περισσότερε λεπτομέρειε για το τι μπορεί να οδηγήσει την τιμή του bitcoin να ανέβει τόσο απότομα. Παρ' όλα αυτά, ήδη κάποιοι λένε ότι συμβαίνει manipulation που δεν μπορώ να διαφωνήσω ιδιαίτερα. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 2 Δεκάτου 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για χρεωτικού λόγου και σε καμία περίπτωση ήταν από τα λεπενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι αυτά Αλλά και, και ένα σχόλιο Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου Να είστε όλοι καλά Καλή σας μέρα